Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Ήθελα πολύ καιρό να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, αλλά δεν ήξερα τον τρόπο. Αρχικά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε... Κάτσε να δω μια στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι 1130 παλαβοί οι οποίοι έχουν κάνει subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και παρακολουθούν άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο τα βίντεο που βγάζω. Μόνο παλαβούς μπορώ να σου χαρακτηρίσω. Τα βίντεο μου είναι πολύ απλά, πολύ ερασιτεχνικά, όλα τα κομμάτια τους, από τη λήψη που πολλές φορές είναι φάτσα ο ήλιος και τα βλέπεις σκοτεινά ή είναι κουνημένα πλάνα ή έχει πολύ έντονο αέρα, μέχρι και το editing μετά, είναι όλα πάρα πολύ απλά, είναι ό,τι μπορώ να κάνω εγώ. Και πραγματικά ευχαριστώ που μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ενός χρόνου και κάτι, 2 μηνών, 3 μηνών, κάπου εκεί είναι, που έχω το κανάλι αυτό στο YouTube, υπάρχει τόσος κόσμος που ενδιαφέρεται, που με παρακολουθεί, που κάνει ερωτήσεις, έχουμε μια κουβέντα, άλλοτε συμφωνούμε, άλλοτε διαφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Άλλωστε στο ψάρεμα αυτό που μετράει είναι να ευχαριστιόμαστε το χόμπι μας και το αποτέλεσμα. Το αν εγώ συμφωνώ με σένα, με τον τρόπο που ψαρεύεις, αν εσύ βγάζεις ψάρια, δεν μου πέφτει και λόγος στην τελική. Εσύ είσαι επιτυχημένος, το διασκεδάζεις, τι να πω εγώ, ότι δεν συμφωνώ, ότι χρησιμοποιείς πολύ χοντρό νήμα, αφού έχεις αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αρκετοί σε σχόλια ή σε chat και τα λοιπά με έχετε ρωτήσει για τον εξοπλισμό ξανά και ξανά, τι καλά μην χρησιμοποιείς, τι νήμα, τι έτσι, τι αλλιώς, όλα αυτά. Το σημερινό βίντεο οπότε είναι για να σας παρουσιάσω λίγο αναλυτικά όλα αυτά τα βίντεο που βλέπετε, με τι εξοπλισμό έχουν βγει. Βέβαια, κάποια πιο παλιά βίντεο είναι με άλλο εξοπλισμό, τον οποίο δεν έχω πια να σας δείξω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που κρατάνε εξοπλισμό για να τον έχουν και να κάθεται. Καλός ή κακός, καλό είναι να έχουμε μια ιστορικότητα και να έχουμε το πρώτο μας καλάμι, το έτσι, το αλλιώς, αυτό που βγάλαμε, το τάδε ψάρι ή οτιδήποτε, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο τέτοιος τύπος. Άμα νιώσω ότι κάτι δεν το χρησιμοποιώ, το δίνω ώστε να το πάρει κάποιος, να το ψαρέψει, να το ευχαριστηθεί και εκείνος με ό,τι τρόπο επιθυμεί. Οπότε έχω μόνο τα καλάμια τα οποία χρησιμοποιώ πίσω μου, όπως φαίνονται, συν ένα ακόμα το οποίο και αυτό είναι σε διαδικασία να το δώσω. Είναι το παλιό μου καλάμι spinning με το μηχανισμό. Οπότε, χωρίς να χρονοτριβούμε, πάμε να δείξω πρώτα αυτά που χρησιμοποιώ λιγότερο και να καταλήξουμε σε αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα ψαρέματα που βλέπετε μέσα από τη βάρκα. Έχουμε μία βάρκα με το φίλο μου τον Γιάννη. Συνεταιρική 50-50 και πάμε συνήθως για ψαρέματα καθετής. Έχω δοκιμάσει και λίγο τζίγκινγκ ή λίγο σιλικόνι, αλλά δεν έχω αφιερώσει πολύ χρόνο. Αν κάποια στιγμή αφιερώσω περισσότερο χρόνο, ίσως να έχω και αποτελέσματα, ίσως να πάρω και καλύτερο εξοπλισμό. Προς το παρόν, ο εξοπλισμός που έχω είναι πάρα πολύ καλός για αυτά τα οποία κάνω εγώ, δηλαδή τη βαθιά καθετή στα 60-70 μέτρα μέχρι 80 ίσως. Και πάμε. Λοιπόν, παιδιά,
όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε, από κάπου τα έχουμε δει, από κάπου τα έχουμε κλέψει. Δεν γεννήθηκε κανείς ξέροντας τι καλάμι θα χρησιμοποιήσει και ξέροντας τι κόμπο θα κάνει στα δεσίματά του ή όλα τα πάντα. Ευτυχώς ζούμε σε μια εποχή που το να μάθουμε τέτοια πράγματα είναι πανεύκολο. Μπαίνεις στο ίντερνετ, μπαίνεις στο YouTube, ψάχνεις, θέλω εγώ να πάρω ένα καλάμι. Ένα... τι έχω εδώ πέρα. Έχω του Σορ το καλάμι. Kinetic Explorer. Short Jig 40-120. Μου κάθεται ότι θέλω να πάρω αυτό το καλάμι. Παπαπα, χτυπάς, κατευθείαν θα σου βγουν 5-10 βιντεάκια με κόσμο που χρησιμοποιεί αυτό το καλάμι και μπορείς να δεις αμέσως πώς ψαρεύεται, τι αντοχές έχει, αν πιάνει αυτός ψάρια, πώς το χειρίζεται, πώς λιγάει το καλάμι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να δεις λεπτομέρειες τις οποίες θα τις νιώσεις εσύ ο ίδιος, πόσο βαρύ είναι το καλάμι, πόσο πολύ θα σε κουράσει με κάποιον μηχανισμό πάνω ώστε να ψαρεύεις ώρα, ας πούμε, συνεχόμενες ώρες, πώς θα παίζει τα τεχνητά. Δεν μπορείς να το δεις αυτό μέσα στη θάλασσα. Μπορείς βέβαια να το φανταστείς από την τιμή του, από το υλικό του, από τη δράση της μύτης. Έχει διάφορα πράγματα τα οποία μπορείς να φανταστείς. Βέβαια πρέπει να το πιάσεις και να το ψαρέψεις το καλάμι. Ένας από τους πρώτους ψαράδες που παρακολούθησα στο YouTube ήταν ο Κώστας ο Αντωνιάδης, ο οποίος πέρα από τα τρομερά skills που έχει στο να βγάζει, ας πούμε, λαβράκια στα ψαρέματα που κάνει από τη βάρκα σε ποταμούς, σε λίμνες, σε οτιδήποτε, σε ειδικά νερά, ασχολείται και με το jigging. Εγώ λοιπόν ήθελα να πάρω ένα ελαφρύ καλάμι για να προσπαθήσω να κάνω jigging, light jigging. Το καλάμι που διάλεξα είναι αυτό εδώ. Είναι της Alpha Tackle, το Crazy Light Jigging, όπως το λέει, S63M, το οποίο το παρουσίασε κάποια στιγμή ο Κώστας στο κανάλι του, λέει παιδιά εγώ αυτά τα καλάμια χρησιμοποιώ, και από τη στιγμή που έχουμε το μέσο του YouTube κάθισα και είδα σε 5 βίντεο, σε 10 βίντεο, δεν θυμάμαι ούτε εγώ πόσα, να το ψαρεύω. Και είδα τι ψάρια έβγαζε, είδα τι δράση είχε, πώς το χειριζόταν, πώς το κακό μεταχειριζόταν. Δεν το νοιαζόταν καθόλου και έλεγε παιδιά αυτό το καλάμι λιγάει πάρα πολύ, αλλά μην το φοβάστε. Και όντως δηλαδή, και εγώ που το χρησιμοποίησα, λιγάει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι να το φοβάσαι. Το καλάμι αυτό λοιπόν, εγώ ήμουνα ευτυχής γιατί το πήρε για jigging, αλλά κατέληξε να ψαρεύει βαθιά καθετή. Γιατί έχει πολύ ευαίσθητη μύτη, δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται ότι έχει ευαίσθητη μύτη, αλλά ακόμα και στα 80 μέτρα, το τσίπημα από το μουσμουλάκι των 100 γραμμαρίων, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις. Αυτό το καλάμι εγώ το χρησιμοποιώ, τώρα δεν τον έχω το μηχανισμό, τον έχω κάπου μέσα, το χρησιμοποιώ με έναν μηχανισμό που είχα παλιά για το τζίγκινγκ, ο οποίος είναι ένας Ryobi εκούσιμα, αν δεν κάνω λάθος, 6000, με την κοντρή τη λαβή, την Heavy Duty, αρκετά βαρύς μηχανισμός, αλλά αντέχει την καταπώνηση που το κάνω. Όπως βλέπετε και το καλάμι δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το EVA του, και εγώ το κακό μεταχειρίζομαι, ήδη το έχω αλλάξει οδηγούς. Το έχω στείλει στο Γιώργο τον Καλαγάνη και μου έχει αλλάξει οδηγούς σε Fujio, αν δεν κάνω λάθος, δαχτυλίδια. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το καλάμι που χρησιμοποιώ για τη βαθιά καθετή. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το καλάμι δεν θυμάμαι τώρα πόσο κόστησε. Γύρω στα 130 ευρώ. Πραγματικά, από τις αγορές που δεν έχω μετανιώσει με τίποτα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ψάρεμα που κάνω λιγότερο από όλα. Είναι από τα παράκτια ψαρέματα, αυτό που κάνω λιγότερο, είναι το πρώτο που ξεκίνησα και είναι και αυτό που
που ασχολούμαι δυστυχώς λιγότερο, αν και θα ήθελα να ασχολούμαι περισσότερο, είναι το short jigging. Γιατί δυστυχώς εδώ στο νησί της Λέσβου δεν έχουμε πολλά μερικές short jigging. Βέβαια, θα μου πεις, αν έχεις επιμονή και προσπαθείς, όπως ο φίλος μας ο Νίκος της παρέας, κάποια στιγμή θα έχεις και αποτελέσματα. Ο Νίκος 9 στις 10 φορές που θα πάμε για ψάρεμα πάει για short jigging. Μπορεί να είναι στα 7 μέτρα βάθος, μπορεί στα 10 μέτρα βάθος. Δεν έχει σημασία για εκείνο. Θα πάει για short jigging, θα παίξει με τους πλάνους του, θα τους κάνει σκέψη τώρα στα 10 μέτρα ότι ο πλάνος πατώνει σχεδόν κατευθείαν τους 80 πλάνους που χρησιμοποιεί, τους 60 σε τέτοιο βάθος. Και παρόλα αυτά τους χτυπάει και στην επιφάνεια να είναι πλέον λόγος ο πλάνος και να κάνει ένα subsurface κίνηση. Πάλι το ψάρι είναι τόσο ρηχά που από το βυθό μπορεί να ανέβει και να το χτυπήσει. Και έχει αποτελέσματα ο Νίκος, γιατί είναι αυτό το ψάρεμα το οποίο προσπαθεί. Εγώ λοιπόν το πρώτο καλάμι που πήρα, το είδα και αυτό από έναν YouTuber, από ένα αρκετά καλό παιδί και εκείνο. Σίγουρα αυτοί που ασχολείστε με short jigging θα το ξέρετε. Είναι ο Jim Fasul από τη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Χρησιμοποιούσε ένα καλάμι Kinetic Explorer Short Jig 40-120. Και με αυτό το καλάμι, τότε που ψάρευε, γιατί τώρα νομίζω το χειρίσε λίγο πιο light και αυτό σε LRF, σε spin και τέτοια, τότε που ψάρευε short jigging, πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια, χρησιμοποιούσε αυτό το καλάμι και έβγαζε μαγιάτικα μανάλια, όπως θέλει το λέει ο καθένας, 3 κιλά, 2 κιλά, 4 κιλά, και τα σήκωνε από τη θάλασσα και τα ανέβαζε πάνω στο βράχο. Και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για ένα καλάμι, που εγώ τότε βέβαια δεν είχα και πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν ήθελα να δώσω και πάρα πολλά λεφτά, οπότε το έψαξα, το κοίταξα. Είδα ότι είναι ένα φτηνό καλάμι, τα υλικά του ok, δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά. Έχει βέβαια ένα θεωρητικά μία δύναμη κορμού, κάπου το λέει, 3,5 κιλά lifting power, λέει. Είναι δηλαδή το βάρος που μπορείς να σηκώσεις, προφανώς όχι σε όρθια θέση το καλάμι, σε σχεδόν οριζόντια θέση, να σηκώσεις βάρος για να το μετακινήσεις εκτός θάλασσας. Είναι πάρα πολύ και μου είχε κάνει εντύπωση και όντως δηλαδή από τα βίντεο που έβλεπα λέω φαίνεται πολύ δυνατό καλάμι. Εντάξει, το καλάμι λέει 40-120, η πλάνη που μπορεί να παίξει καλύτερα είναι 60 και 80. Οι 100 έχει ένα θεματάκι, παρόλο που είναι max 120. Εντάξει, είναι λόγω του υλικού του, λόγω της ποιότητας κατασκευής, όλα. Το έχω σετάρει με ένα Daiwa BG Nero 4,500. Okay. Ο οποίος μου έχει βγει αρκετά καλός, όσα ψαρέματα έχω κάνει. Το νήμα τώρα που χρησιμοποιώ είναι 5,5, δεν θυμάμαι τι είναι. Είναι YGK ενδεχομένως. Και παράμαλο, παράμαλο είναι σχετικά μικρό, 52, μπορώ να πάω και λίγο πιο πάνω, αλλά όπως έχω ξαναπεί δεν έχει νόημα ιδιαίτερα εδώ πέρα στα μέρη τα δικά μας. Αν πάω κανένα ταξιδάκι το παίρνω μαζί μου. Πρόσφατα πήγα στα Ψαρά, έκανα λίγο short jigging, ήθελα να βγάλω κάτι καλό, δυστυχώς δεν έβγαλα, θα το δείτε κάποια στιγμή και αυτό το βίντεο. Μάλλον πιο πολύ σαν εκδρομή θα είναι το βίντεο και όχι τόσο σαν ψάρεμα, γιατί το ψάρεμα πήγε χάλια. Πάμε τώρα λίγο στα πιο σημαντικά, σε αυτά που χρησιμοποιώ λίγο παραπάνω, τα καλάμια που χρησιμοποιώ λίγο παραπάνω. Όπως είπα, αυτό εδώ είναι το καλάμι που είναι το προηγούμενο spinning καλάμι, μπορείτε να το δείτε και αυτό σε κάποια παλαιότερα βίντεο που έχω και στην περιγραφή πάντα βάζω τον εξοπλισμό μου σε όλα μου τα βίντεο για να μπορείτε να το δείτε επιγραμματικά τι χρησιμοποιώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο spinning. Το spinning, παιδιά,
είναι μια ιστορία από μόνο του. Είναι μια ιστορία από μόνο του. Εγώ spinning δεν έκανα ή έκανα ελάχιστο. Είχα το καλάμι spinning και δεν το χρησιμοποιούσα. Μπορεί να το είχα ένα χρόνο και να είχα πάει ένα ψάρεμα. Είναι αυτό που λένε ότι άμα δεν σου τύχει κάτι να σε τραβήξει, μπορεί και να το παρατήσεις. Έτσι και εγώ στο spinning δεν είχα επιτυχίες. Είχα πάει κάποια ψαρέματα. Λοιπόν, ναι, έχει μέσα νήμα, αλλά και πάλι. Και ήμουν απογοητευμένος με το spinning. Έκανα λίγο περισσότερο LRF, το οποίο LRF θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, μετά. Λοιπόν, spinning. Ξεκίνησα με το καλάμι το Σολπάρα που έχω εκεί πίσω. Όπως είπα, μπορείτε να το δείτε και στα πιο παλιά μου βίντεο. Δεν είχα στην αρχή επιτυχίες και δεν έφταιγε το καλάμι. Έφταιγα εγώ. Πάντα. Δηλαδή, τώρα να πούμε ότι φταίει ένας εξοπλισμός για το γεγονός ότι δεν πιάνουμε ψάρια είναι πάρα πολύ τραβηγμένο. Προφανώς δεν έχουμε δοκιμάσει αρκετά. Τώρα, το αν κάποιος εξοπλισμός παίζει καλύτερα τα τεχνητά, είναι πιο ανθεκτικός, συγχωρεί κάποια λάθη μας τεχνικά, είναι πιο αντοχής ώστε να παλέψουμε ένα ψάρι, να έχει τη σωστή παραβολή το καλάμι μας και να μην σπάσει σε ένα απότομο κεφάλι που θα κάνει το, να μην σπάσει το νήμα ή το παράμαλο σε ένα απότομο κεφάλι που θα κάνει το ψάρι, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού και μετράει πάρα πολύ. Να είναι ελαφρύς ο εξοπλισμός, να μην μας κουράζει, να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αρκετές ώρες. Όλα παίζουν ρόλο. Ειδικά σε μια τεχνική όπως είναι και το spin, το οποίο τις περισσότερες φορές περιμένεις 2-3 strike. Το 5 είναι πολύ που θα πω. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και στα επίπεδα του short jigging, το οποίο ανά περιόδους μπορεί να ψαρεύεις 6, 7, 8 ώρες και να περιμένεις το 1 strike που θα σου φέρει το ψάρι ή τα 2. Είναι λίγο πιο εύκολη σε strike τεχνική. Δεν θα πω αποδοτική, ο καθένας έχει τα δικά του μέτρα. Ένας αποδοτική μπορεί να θεωρεί ότι πήγα και έβγαλα μια ψαρούκλα 5 κιλά. Θέλω να πει, εγώ πήγα και έβγαλα 2 λούτσους 1,5 κιλό. Ο καθένας όπως το βλέπει. Οπότε λοιπόν, παιδιά, όταν άρχισα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο με το σπίνι, είδα και αποτελέσματα. Χρησιμοποίησα λίγο καλύτερα τεχνητά, επειδή χρησιμοποιούσα κυρίως επιφανείας ή λίγο sinking, αλλά παρόλα αυτά μήνους με γλώσσα. Δοκίμασα σε κάποια φάση λίγο πιο απαιτητικά τεχνητά στην τεχνική τους, όπως είναι τα jerkbaits. Τα jerkbaits είχαν αποτέλεσμα. Επίσης, είχα λίγο αποτέλεσμα και σε κάποια επιφανείας. Αλλά κυρίως, αυτά που έκαναν τη διαφορά για μένα ήταν τα jerkbaits. Και μου άρεσε και ο τρόπος που λειτουργούσαν, που μπορούσαν να ψάξουν σε όλο το βάθος, να τα κάνεις χτυπήματα, να τα κάνεις jerks, να τα κάνεις, αυτό λέγονται και jerkbaits, να τα κάνεις twitches, να κάνεις πολλές διαφορετικού είδους τεχνικές ανάκτησης και να έχεις αποτέλεσμα στην πλεύση τους και να χτυπάνε και ψάρια. Okay, μικρά και μεγάλα. Γιατί θα έχετε δει και στα βίντεο που έχω ανεβάσει που χτυπούσαν και σαργοί, χτυπούσαν και ακολουθούσαν μελανούρια, πέρκες, τεχνητά τεράστια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αρκεί να τους έκανε. Λοιπόν, το καλάμι που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο είναι ένα custom καλάμι της Inert Fishing, το οποίο είναι 1141. Το καλάμι αυτό το είχε φτιάξει ο Γιώργος Καλαγάνης και το είχε και το ψάρευε ο ίδιος σε μια-δυο περιπτώσεις. Ήδη έχετε αρχίσει ορισμένοι και τον έχετε ρωτήσει από ό,τι μου έχει πει για το συγκεκριμένο καλάμι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο blank το οποίο είχε προμηθευτεί ο Γιώργος, αρκετά ακριβό και είναι και λίγο σκληρό. Αυτό εμένα δεν με χάλασε, με την έννοια ότι ήθελα να έχει καλή απόκριση στα jerkbaits, γιατί
αυτό το καλάμι το Σολπάρα, παρόλο που και αυτό είναι 14-45, κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι, και έπαιζα τζερ μπιτς κοντά στα 40 γραμμάρια, η μύτη του είναι πολύ πιο μαλακή. Η μύτη του είναι πολύ πιο μαλακή. Και έτσι δεν μπορούσα να τα χειριστώ απόλυτα καλά. Όχι πως είχα αποτελέσματα, αλλά τα ένιωθα ότι κάπου το καλάμι σαν να κόμπλαρε σε επαναφορά. Δηλαδή αργούσε να επανέλθει η μύτη για να κάνει το δεύτερο χτύπημα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, όλα τα συνεχόμενα, τα τζέρξ που χρειάζεσαι, τα τουίτσεις, όλα αυτά. Και αυτά μιλάμε για βαριά τεχνητά. Σε πιο ελαφριά τεχνητά δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Το καλάμι αυτό με έχει βολέψει αρκετά. Είχε εδώ πίσω κάποια αντίβαρα που είχε βάλει ο Γιώργος. Εγώ τα αφαίρεσα γιατί το ήθελα ακόμα πιο ελαφρύ το καλάμι. Το καλάμι αυτό το χρησιμοποιώ με P1,2. Το Varivas νομίζω λέγεται Avani C-Bass. Το έχω και στα βίντεο μου. Θα τα γράψω βέβαια και στο συγκεκριμένο βίντεο όλα τις λεπτομέρειες για όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ. Παράμαλο 037 της Neox. Το μόνο μου θέμα που έχω με αυτό εδώ το set, δυστυχώς που το λέω, είναι ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός δεν με έχει αφήσει ικανοποιημένο. Τον έχω πολύ λίγο χρόνο, κάτι μήνες, 3-4 μήνες. Τον έχω ψαρέψει αρκετά και δυστυχώς δεν είμαι ικανοποιημένος. Είναι ο Fuego LT4000 και τον πήρα γιατί ήθελα έναν ελαφρύ μηχανισμό και όχι πολύ ακριβό. Ο συγκεκριμένος είναι σε μία φτηνή προς medium range κατηγορία, κάτι λιγότερο από 150 ευρώ, και επειδή τον έχω τον ίδιο σε 2000 στο LRF, θα σας πω αργότερα για τον μηχανισμό του LRF, νόμιζα ότι θα είναι και αυτός αντίστοιχης ποιότητας. Δεν ξέρω αν είναι τύχη και μου έχει βγει καλός αυτός στο LRF ή αν είναι ατυχία και μου έχει βγει κακός αυτός για το spinning. Δυστυχώς ο μηχανισμός αυτός δεν αντέχει πάνω από ένα ή δύο ψαρέματα. Πρέπει να τον δώσω για σέρβις, πρέπει να τον καθαρίσει κάποιος, πρέπει να κρασάρει μέσα τα γρανάζια, γιατί εγώ δεν το έχω και πολύ με αυτά τα πράγματα, δεν θέλω να βάζω τα χέρια μου σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Βέβαια θα μου πεις, αν ασχοληθείς λίγο, μπορεί να μάθεις, και δεν είναι τίποτα να πάρεις λίγο γρασάκι ειδικό και να βάλεις και να ρίξεις λίγο WD. Τέλος πάντων, καλύτερα να το δώσω κάπου αλλού, θα δώσω 5-10 ευρώ, δεν έγινε και κάτι. Αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι πολλές φορές και κατά τη διάρκεια του ψαρέματος, αν ο μηχανισμός βραχεί, και όχι να βραχεί να βουτυχτεί ολόκληρος μέσα στο νερό, να πέσεις κάτω, να γλιστρήσεις, να σου φύγει, ξέρω εγώ, το καλάμι, να πέσεις με τα χέρια μέσα στο νερό, όχι κάτι τέτοιο. Απλά να έρθει ένα μεγάλο κύμα και να κάνει αυτό, να ένα splash πάνω εδώ. Μόνο και μόνο από αυτό είναι ικανός ο μηχανισμός μετά από ένα μισαωράκι να αρχίσει να τρίζει, να γουργουρίζει, να νιώθεις βάρος σε ορισμένες κινήσεις και να μην ξέρεις τι να το κάνεις, να το πλένω με καθαρό νερό πόσιμο, να φτιάχνει για λίγο και μετά να το ξανακάνει. Τέλος πάντων, αρκετά απογοητευμένος από αυτό, μάλλον θα πάω σε κάτι καλύτερο και ενδεχομένως ακριβότερο. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Παιδιά, για αυτό το καλάμι δεν έχει ονομασία. Δεν έχει κάτι άλλο να σας πω. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό καλάμι. Αν θέλετε να ρωτήσετε λεπτομέρειες, να ρωτήσετε κόστος, να ρωτήσετε οτιδήποτε,
γιατί προορίζεται, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, θα μιλήσετε με τον Γιώργο τον Καλαγκάνη στην Earth Fishing να σας πει λεπτομέρειες. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το κανάλι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το τοποθετήσω. Και πάμε παρακάτω. Το καλάμι είναι εξαιρετικό. Και το έχω φερθεί πάρα πολύ καλά. Συνήθως εγώ καλάμι μετά από τόσο καιρό χρήσης το έχω ξεσκίσει. Το συγκεκριμένο προσπαθώ να το συμπεριφέρομαι καλά, γιατί είναι χρήμα, είναι πάρα πολύ καλό καλάμι. Λοιπόν, παιδιά, έχω και άλλο ένα καλάμι το οποίο θα σας το δείξω σε ένθετο. Λοιπόν, πάμε στο LRF. Το LRF που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο των ψαρεμάτων, των βίντεών. Λοιπόν, LRF Twitcher. LRF Twitcher. Οκ. Το συγκεκριμένο είναι ένα πρωτότυπο εργοστασιακό. Δεν είναι χειροποίητο. Είχα και χειροποίητο, αλλά κατάφερα και το έσπασα. Επειδή είμαι και λίγο ατζαμής όταν πηγαίνω για ψάρεμα και τρώω τουλάχιστον 2 γλίστρες και 3 τούμπες κάθε ψάρεμα, χτυπούσε το καλάμι στα βράχια, κάποια στιγμή κοπάνησε αρκετά δυνατά, βρήκε λίγο η μύτη παραπάνω, έσπασε ένα κομματάκι και έγινε από max 8 που είναι το Twitcher, έγινε max 15, ξέρω εγώ. Έγινε ό,τι πρέπει για σιλικόνες και πλανάκια. Λοιπόν, LRF Twitcher, θέλω να πω κάτι για αυτό το καλάμι και γενικότερα για τα καλάμια, τα χειροποίητα ή οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να ακούσει από μένα ότι αυτό είναι το καλύτερο καλάμι που υπάρχει. Πάρτε το, κάντε, δείξτε. Δεν υπάρχει άλλο. Όχι. Όχι, παιδιά, ούτε αυτό, ούτε το προηγούμενο του spin που σας είπα ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ούτε το Mojo που έχω δουλέψει και είναι το άλλο καλάμι που θα σας δείξω σε λίγο. Δεν το έχω εδώ, το έχω στο αυτοκίνητο. Θα κάνω μία διακοπή, θα το φέρω και θα συνεχίσω το βίντεο. Δεν θα σας πω κάτι τέτοιο. Γιατί δεν έχω ψαρέψει τόσο πολύ με πάρα πολλά διαφορετικά καλάμια για να σας πω ότι ξέρετε τι, αυτό το καλάμι έχει κάτι το μοναδικό, αυτό το καλάμι έχει αυτό, αυτό το καλάμι έχει τ' άλλο που δεν το έχει κάποιος άλλος. Όχι, εγώ πριν, παιδιά, ψάρευα με ένα καλάμι το οποίο μου το είχε προτείνει ο φίλος Παράσκος για να κάνω πολύ light, δεν θα πω light jigging, θα πω LRF με πλανάκια από βάρκα. Επειδή το είχα πει ότι έχω μια βάρκα, τι άλλο μπορώ, τι άλλη τεχνική μπορώ να δοκιμάσω, μου λέει, κοίτα να δεις, έχει κάποιες περιοχές εκεί στο κόλπο της Γέρας, την Γύρω, που μπορείς να πάρεις ένα LRF καλαμάκι, να βάλεις πάνω μικρά πλανάκια 5 γραμμάρια, 7 γραμμάρια, 8 γραμμάρια και να πας να ψαρέψεις π.χ. σκαθάρια από τη βάρκα ή και οτιδήποτε άλλο πετύχεις, έχει παιχνίδι να κάνεις με LRF, με πλανάκια. Οπότε είχα πάρει ένα σολιντόμητο που το έχει προτείνει ο Παράσκος και έκανα ότι προσπαθούσα κάποια πράγματα από τη βάρκα. Δεν το προσπάθησα πολύ, είναι η αλήθεια, Παράσκο. Δεν ακολούθησα ιδιαίτερα τη συμβουλή σου. Πιο πολύ ψάρεψα με κάτι μήνους κινέζικα που είχα πάρει από το ίντερνετ και ανά εποχή, ανάλογα με την εποχή τώρα, κάτι Αύγουστο, κάτι Σεπτέμβριο και κάτι τέτοια, έπιανα π.χ. ζαργάνες που κυνηγούσαν στον αφρό. Καθώς ψαρεύαμε καθετή, έβγαζα εγώ το καλάμι το LRF, έκανα μερικές φορές. Στις 15 βολές έβγαζα 3 ζαργάνες. Α, λέω, κάτι γίνεται. Κάποιες άλλες φορές
που ήμασταν λίγο πιο ρηχά, έριχνα κανένα πλανάκι, έβγαζα κανένα κακαρέλο, κάνα σπάρο, κάνα δεν ξέρω εγώ τι, λίγα πράγματα. Όταν μετά άρχισα να το χρησιμοποιώ απ' έξω το καλάμι, προφανώς είχα κάποιες δυσλειτουργίες, τις οποίες εγώ σαν ψιλοάσχετος με το ΕΛΑΡΕ δεν μπορούσα να τις καταλάβω. Όταν πρώτη φορά πήγα για ψάρεμα με τον Γιώργο, μου λέει, ρε εσύ, αυτό το καλάμι που έχεις είναι σολιντόμητο, είναι καλύτερο για σιλικόνες ή για πλανάκια, δεν είναι για τα τεχνητά προσπάθεις να παίξεις, έχεις θέματα. Μετά από αυτό το καλάμι λοιπόν, πήρα ένα σολπάρα, τούπιουλα, για να αναβαθμίσω λίγο τον εξοπλισμό. Και όντως είχα λίγο καλύτερη αίσθηση και καλύτερα αποτελέσματα σε σκληρά τεχνητά, σε μίνο, σε πένσιλ κτλ. Συνδυαστικά βέβαια άλλαξα λίγο την κασετίνα μου και από καθαρά κινέζικα που έπαιρνα από AliExpress οτιδήποτε, πήρα τα πρώτα Degree, πήρα τα πρώτα Toto, πήρα τα Ryuki, όχι όλα, από ένα τεχνητό. Και η διαφορά ήταν τεράστια. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο που λέει ότι το τεχνητό δεν κάνει διαφορά. Εγώ, παιδιά, στα ίδια σημεία που πήγαινα, σίγουρα δεν κάνει μόνο το τεχνητό τη διαφορά, αλλά στα ίδια σημεία που πήγαινα, με τα κινέζικα που ψάρευα, που ήταν καλών εταιριών κινέζικα, τις γνωστές που ξέρετε που υπάρχουν στο AliExpress, στο eBay και οπουδήποτε, με το που έριξα ένα επώνυμο, π.χ. θα πω εγώ ένα Degree της Palus, η διαφορά ήταν η νύχτα με τη μέρα. Δεν θα πω ότι έβγαζα ένα σαργό και μετά έβγαζα 10, όχι. Αλλά ακόμα και η συχνότητα με την οποία χτυπούσαν τα μικρόψαρα, οι πέρκες και οι χάνοι, ήταν τεράστια. Δηλαδή το ένα τεχνητό προσέλκυε τα ψάρια, προσέλκυε 5 ψάρια, το άλλο τεχνητό προσέλκυε 20. Δεν θα ήταν όλα ποιοτικά, αλλά η διαφορά τους στην προσέλκυση, με την πλεύση τους, με το χρώμα τους, με οτιδήποτε, και συνδυαστικά με την αλλαγή του καλαμιού που μπορούσε να παίξει λίγο καλύτερα τα τεχνητά, η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Και το τελευταίο βήμα που έκανα ήταν να αναβαθμίσω πλήρως τον εξοπλισμό μου σε κάτι που θεωρητικά δεν το ήξερα. Μου το λέγανε, ρε εσύ είναι πολύ καλύτερο, είναι το ένα. Παιδιά, το καλάμι το συγκεκριμένο για μένα, προσωπική εκτίμηση, είναι, το έχω πει και στον Γιώργο τον Καλαγάνη, νιώθω ότι είναι προέκταση του χεριού μου. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι ψαρεύεις, κάνεις βολή με το ένα χέρι, ότι δεν έχει μπατ, ότι είναι τόσο κοντό, είναι 1,70. Δεν ξέρω αν φταίνει όλα αυτά, ότι είναι πανάλαφρο. Νιώθεις ότι είναι προέκταση του χεριού σου και δείχνεις που θέλει να πάει το τεχνητό, κάνεις τη βολή και πηγαίνει ακριβώς εκεί, ανάλογα με τη δύναμη που θα βάλεις φυσικά, με το ύψος που θα δώσεις, η ευστοχία στις βολές, ειδικά όταν θες να πας ανάμεσα σε κάποιες δομές, βλέπεις δύο πέτρες και λες θέλω να ρίξω ανάμεσα, όχι από πάνω γιατί μπορεί να σκαλώσει, θέλω να ρίξω ανάμεσα. Η ευστοχία που έχεις με το συγκεκριμένο καλάμι, το LRF Twitcher, είναι απίστευτη. Επίσης, το μεγαλύτερο του προσόν είναι ότι είναι μονόκλωνο, να το πω, μονοκόμματο, να το πω, μονόσπαστο. Αν πούμε ότι τα άλλα είναι δίσπαστα, αυτό είναι μονόσπαστο ή δεν είναι σπαστό, είναι μονό, σκέτο. Πάρα πολύ καλή αίσθηση, παιδιά, του τεχνητού. Πάρα πολύ καλό έλεγχο. Είναι το τρίτο καλάμι που δοκίμασα. Θα σας πω κάτι άλλο. Σίγουρα μπορεί σε κάποιον άλλον να του φαίνεται κοντό, γιατί εκείνος είναι 2 μέτρα και λέει τώρα αυτό το καλάμι δεν μπορώ να το χειριστώ καλά. Το δέχομαι. Όπως σας είπα, δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο καλάμι που υπάρχει. Για μένα
είναι ένα πάρα πολύ καλό καλάμι και με βολεύει αφάνταστα να το ψαρεύω. Με τι το έχω σετάρει? Το έχω σετάρει με το μηχανισμό που ανέφερα και πριν, τον ίδιο χρησιμοποιώ και στο Μότζο και το ίδιο νήμα και το ίδιο παράμαλο μέχρι στιγμής. Θα φτιάξω ένα λίγο πιο βαρύ, θα το εξηγήσω όταν θα μιλάω για το Μότζο. Λοιπόν, ο μηχανισμός είναι ο Fuego LT2000. Παιδιά, έχει και μια μανιβέλα Gomexus, η οποία και αυτή με έχει βολεύσει πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν ξέρω αν είναι τύχη. Ξέρω διάφορους που λένε, οι μεν λένε είναι ακριβώς. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ακριβώς. Άλλοι μου λένε, ρε εσύ εντάξει, δεν είναι και κάτι το φοβερό. Εμένα μου έχει βγει λίρα 100. Πραγματικά τον έχω πάνω από χρόνο. Έχει πέσει μέσα στο νερό ολόκληρος, πάνω από 10 φορές. Και συνεχίζει και ψαρεύει. Βγάζει το ψάρεμα και βγάζει και άλλα ψαρέματα μετά από αυτό. Δηλαδή, και αφού στεγνώσει ο μηχανισμός, με ελάχιστο ξεύγαλμα με νεράκι της βρύσης, ο μηχανισμός συνεχίζει και δουλεύει. Τον έχω πάει για σερβίς μία ή δύο φορές μέσα σε αυτούς τους 14-15 μήνες που τον έχω και μου λέει, το παιδί που τον πάω, μου λέει, εντάξει, τον γράσαρα λίγο, είναι κομπλέ. Δεν έχει τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Είναι τυχή. Μπορεί. Όπως ήταν τυχή ο άλλος του spinning. Okay, μπορεί να είναι τύχη. Μου λένε το Max Shield είναι ένα τέχνασμα της εταιρείας για να πει ότι έχει στεγανά ρουλεμάνι οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω ότι σε ένα βαθμό λειτουργεί. Τώρα λειτουργεί 100%, να τον αφήσω κάτω από το νερό 5 λεπτά. Δεν ξέρω. Θα χαλάσει. Βουτάει. Λες, όχ, γλίστρισες. Πέφτεις μέσα στο νερό, βουτάει ο μηχανισμός. Μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα έχει σηκωθεί. Το γεννάς ανάποδα, το κάνεις έτσι, τον τεινάζεις, στεγνώνει. Αποβάλλει το πολύ νερό που είχε πάρει. Συνεχίζει και λειτουργεί. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και στο ζύγισμά του, γιατί είναι πολύ ελαφρύς μηχανισμός, δεν θα βρείτε στην κατηγορία αυτή και σε πιο οικονομική και σε λίγο πιο ακριβή μηχανισμό τόσο ελαφρύ όσο αυτό, ώστε να ταιριάζει με το καλάμι το Twitcher, με καλάμια τέτοιου βάρους και τέτοιου χειρισμού. Θα πρέπει να πας πολύ πιο ακριβά, να πας π.χ. σε έναν Ballistic, ο οποίος κάνει τα διπλάσια χρήματα από αυτόν, για να μπορέσεις να βρεις ένα μηχανισμό που να είναι το ίδιο ή έστω λίγο πιο ελαφρύς. Αυτός εδώ είναι 185 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, και συνήθως θα βρεις 190-195 και πάνω. Ο Ballistic είναι 165 γραμμάρια, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, να μην σας λέω και πράγματα που δεν ισχύουν. Τώρα, αν τον ακούσετε, κάνει ένα θόρυβο. Έχει βαρύνει λίγο. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο ψάρεμα. Βούτυξε 2 ή 3 φορές μέσα στο νερό στο ίδιο ψάρεμα και πρέπει να έχει πάρει κάτι. Θα το πάω για ένα σερβισάκι. Δεν ξέρω αν θα πάω ένα ψάρεμα πρώτα και μετά θα το πάω για σερβισάκι. Να αντέξω τις, να δω τις αντοχές του. Χρησιμοποιώ πλέον 0.3. Γιατί 0.3 και όχι κάτι άλλο. Γιατί όχι 0.4, γιατί όχι 0.6. Παιδιά, χρησιμοποιούσα 0.6. Δεν θυμάμαι τώρα τι εταιρεία ήταν. Ήταν κάποιο της Spiderwire, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί. Στους προηγούμενους μηχανισμούς, γιατί είχα άλλο μηχανισμό με τα προηγούμενα καλάμια, αυτόν τον πήρα σε συνδυασμό με το Twitcher. Χρησιμοποιούσα 0.6 και παράμαλο λίγο πιο χοντρό. Το παράμαλο χρησιμοποιώ 0.16, χρησιμοποιούσα 0.20 παράμαλο. Όλα αυτά, παιδιά, είναι και από το τι ακούμε και από τι βλέπουμε. Βλέπουμε YouTube, παρακολουθούμε ψαράδες διάφορους. Δεν
τα σκαρφιζόμαστε μόνοι μας. Δεν ξύπνησα εγώ ένα πρωί και λέω όχι, δεν θα ψαρέψω 06, θα πάω να αγοράσω 03 και θα αγοράσω και μάλιστα ένα ακριβό νήμα 03 για να κάνω δοκιμή. Για να δω πώς ψαρεύει, για να δω αν θα αντέχει τα ψάρια που πιάνω, για να δω. Όχι. Τα βλέπουμε, ακούμε γνώμες, ακούμε απόψεις και κάνουμε τις επιλογές μας. Εγώ λοιπόν ψάρευα 06. Στα ψάρεματα που πήγαινα με τον Γιώργο, μου λέει ρίξε τη διατομή σου, πάρε 04, πάρε 03, να δεις, θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Θέλει καλύτερη διαχείριση, μου λέει, θα πρέπει να ελέγχεις περισσότερο τα φρένα σου, το πώς παλεύεις το ψάρι, δεν θα έχει τόση αντοχή, αλλά θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό έκανα. Πήρα για πρώτη φορά το πάριβας, αβάνι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, 03, το γαλάζιο, από εκεί το ξεχωρίζουν οι περισσότεροι. Και όντως είδα διαφορά σε συχνότητα των χτυπημάτων. Όντως ήταν πιο εύκολο στο να φας κόψιμο. Έχω φάει κοψίματα, ενδεχομένως επειδή είναι λεπτό, δηλαδή αν είχα ένα 06 το ψάρι θα έβγαινε και λίγο πιο χοντρό παράμαλο θα έβγαινε, ενώ τώρα το έχασα. Αλλά κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις πάντα. Πρέπει λίγο να τα ζυγίζεις και να βλέπεις τι κερδίζεις, τι χάνεις, Εγώ ζω, το έχω ξαναπεί, ζω για τη στιγμή του strike, ζω για τα φρένα που ακούγονται. Φυσικά και ζω στο να, με το να βγάλω το ψάρι και να το δω στα χέρια μου, να πω πω δες τι έπιασα, τι θηρίο έπιασα, ένα σαργό τεράστιο, δες τι έπιασα. Αλλά η μισή χαρά είναι όταν ακούς να κροταλίζουν τα φρένα, όταν λυγίζει το καλάμι, όταν τρέμει το χέρι, καθώς το ψάρι κάνει συνεχόμενα κεφάλια. Αυτή είναι η μισή χαρά του ψαρέματος για μένα. Οπότε μου αρκεί που έχω τα πολλά strike, τα περισσότερα strike που μπορώ, που έχω μια σχετική αντοχή και που μπορώ και τα παλεύω. Αυτά για το νήμα. Παράμαλο, όπως είπα, 016. Νίοξ. Αυτό το είχα εγώ από κάποια στιγμή μετά το ταξίδι στους φούρνους. Το είχα από τον Φλεβάρι, το είχα από τον Γενάρη. Την έχω πει αυτή την ιστορία, όχι σε βίντεο, σε κάποιο φίλο, ότι είχα ένα άλλο παράμαλο, πολύ γνωστό και αυτό, αρκετά καλό, που το χρησιμοποίησα και στο ταξίδι στους φούρνους. Μπορείτε να το δείτε στα βίντεό μου, σε πιο παλιά βίντεο, ποιο παράμαλο χρησιμοποιούσα και πότε το άλλαξα. Ένιωθα ότι δεν έχει τόση αντοχή. Να το είχε φάει ο ήλιος, να ήταν αρκετό καιρό στο ράφι του καταστήματος, λίγο δύσκολο. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το νήμα μου ένιωθα ότι και αυτό έχει φθαρεί υπερβολικά, το έχει φάει η αλμύρα, το έχει φάει ο ήλιος κτλ. Νιώθω ότι σπάει και αυτό πολύ εύκολα, τα άλλαξα ταυτόχρονα. Άλλαξα το νήμα, πήρα καινούριο νήμα πάλι βάριβας και πήρα και το παράμαλο της Neox σε 016 και αυτό, όπως και το άλλο ήταν 016. Και η διαφορά που είδα ήταν αισθητή. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ήταν αισθητή. Καταλάβαινα ότι έχω λίγο μεγαλύτερες δυνατότητες να παλέψω ένα δυνατό ψάρι. Και όντως, δηλαδή, η συναγρίδα με αυτό βγήκε. Δηλαδή βγήκε με 03 και 165 νίως. Okay, θα μου πεις, δεν θα βγαίνει και μετάλλο. Μπορεί και να έβγαινε, αλλά βγήκε με αυτό, okay. Λοιπόν, επανήλθα, αν με βλέπετε να έχω αλλάξει μπλούζα, είναι επειδή το βίντεο έχει γυριστεί με διαφορά ωρών, η συνέχεια του βίντεο. Το μότζο το είχα στο αυτοκίνητο που το έχει η γυναίκα μου, οπότε δεν μπορούσα να σας το δείξω. Θα σας
Θα δείξω λοιπόν και το τελευταίο καλάμι που χρησιμοποιώ. Έχω δύο καλάμια για LRF. Η αλήθεια είναι ότι το Mojo μου το έδωσε δανεικό ο Γιώργος. Όταν έσπασα εγώ το δικό μου το καλάμι, το Twitcher, μέχρι να πάρω καινούριο Twitcher. Εν τω μεταξύ βέβαια βολεύτηκα και με το εργοστασιακό Twitcher που έφτασε στα χέρια μου, ένα πρωτότυπο εργοστασιακό, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι το τελικό, και τελικά δεν έχω ακόμα χειροποίητο Twitcher. Τέλος πάντων, το Mojo με βόλεψε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Μου έδωσε λίγο παραπάνω τη δυνατότητα να μπορώ να ψαρεύω άνετα από ψηλές πέτρες, από ψηλά βράχια, όπως έχει οι ακτογραμμές, όπως έχουν οι ακτογραμμές της Λέσβου. Ενώ το Twitcher ίσως πρέπει να είσαι λίγο πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας για να το κάνεις πλήρη χρήση, να εκμεταλλευτείς 100% τις δυνατότητες του. Αυτό, επειδή είναι και λίγο πιο μακρύ καλάμι, έχει τη δυνατότητα να ψαρεύει ίσως και από λίγο πιο ψηλά. Το άλλο θετικό που έχει το καλάμι αυτό είναι ότι μπορεί να παίξει πολύ πιο άνετα σιλικόνες και πλανάκια, αν και εμένα αυτά τα δύο είδη δεν με συγκινούν ιδιαίτερα. Το έχετε καταλάβει βέβαια και φυσικά και με τα βίντεο μου όσοι παρακολουθείτε, που δεν τα χρησιμοποιώ ιδιαίτερα, σε πολύ λίγα βίντεο τα έχω συμπεριλάβει. Αλλά φυσικά μπορεί να παίξει και pencil και μίνο, αλλά λογικά με λιγότερη επιτυχία από το Twitcher. Το σετάρω με τον ίδιο μηχανισμό, με το ίδιο νήμα και αυτό εδώ. Αυτό που θέλω να κάνω στο άμεσο μέλλον είναι να έχω ένα δεύτερο μηχανισμό, τώρα αν θα είναι Fuego ή αν θα είναι κάτι άλλο δεν ξέρω, ο οποίος θα έχει πάνω νήμα P06 αντί για 03 και 020 παράμαλο, ώστε κάποιες εποχές και σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που έχουν παρατηρηθεί μεγάλα ψάρια να έχω τη δυνατότητα να τα παλέψω λίγο παραπάνω για λίγο πιο απαιτητικό, πιο βαρύ ψάρεμα. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, για τελευταίο άφησα τις παραμάνες, να σας πω λίγο για τις παραμάνες και για τους κόμπους. Λοιπόν, παραμάνες χρησιμοποιούμε όλοι τις γνωστές, οι οποίες πλέον έχουν ακριβήνει υπερβολικά, σωστά. Τελευταία χρησιμοποιώ και εγώ και όλη η παρέα τις παραμάνες αυτές, οι οποίες είναι το ίδιο στυλ, είναι γρήγορης εναλλαγής, δεν έχει κόψα δηλαδή που ανοιγοκλίνει. Είναι πολύ δυνατές και σε πολύ οικονομική τιμή, μεγαλύτερη ποσότητα. Θα μου πείτε, είναι το ίδιο ανθεκτικές, είναι ίδιας ποιότητας το υλικό. Τι να σου πω παιδιά, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά και από μένα και από όλα τα παιδιά που τις ψαρεύουμε, έρχονται σε διάφορα μεγέθη. Το 00 είναι για το LRF, κατά κύριο λόγο που χρησιμοποιούμε, και το 0 ή το 1 για το spinning. Τώρα για τους κόμπους. Η κόμπη, παιδιά, είναι άλλο ένα παράδειγμα του ότι δεν μας έρχονται ουρανοπατέματοι μέσα στο μυαλό μας. Δεν κάθισε κάποιος να πει πώς θα δέσω, ας μάθω έτσι. Ενδεχομένως οι πιο παλιοί το κάνανε. Τώρα εμείς τα βλέπουμε στο YouTube, τα βλέπουμε σε άρθρα, τα βλέπουμε στο Facebook, τα βλέπουμε παντού. Η κόμπη που κάνω είναι η εξής. Στο σορ
κάνω FG Note, το γνωστό, και κάνω και Palomar, αν δεν κάνω, με Chain Note στο Solid. Στις άλλες δύο τεχνικές, στο spinning και στο LRF, στη βάρκα νομίζω κάνω και στη βάρκα FG, γιατί έχω χοντρώνει η μαγική. Στα άλλα δύο, στο spinning και στο LRF, κάνω τον All Bright για σύνδεση νήματος πετονιάς και κάνω τον Palomar για την παραμάνα. Τι γίνεται? Εγώ είχα δει από τον Σότο, από δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, που έκανε τον FG για λεπτούς οδηγούς. Τον είχε ονομάσει ο Σότος τότε και ήταν όντως ένας πολύ λεπτεπίλεπτος FG Note, ο οποίος μπορούσε να περάσει από λεπτούς, από μικρούς οδηγούς και τον χρησιμοποιούσε και στο LRF. Το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν μπορούσα εύκολα να το κάνω στο πεδίο, να το κάνω δίπλα στη θάλασσα, εκεί που φυσούσε, εκεί που είχε ήλιο, εκεί που ήμουν ταλαιπωρημένος, που τα χέρια μου δεν ήταν στην άψολη κατάσταση, μπορεί να ήταν αθρά εκείνη τη στιγμή, μπορεί οτιδήποτε, μέσα με νερά, με αντιλιακά. Δεν ήταν τόσο εύκολο να δέσω FG και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα φτιάξει παράμαλο από το σπίτι, μετά άμα τύχαινε να χρειαστεί να δέσω, είτε από κόψιμο είτε από οτιδήποτε, έκανα πάρα πολύ χρόνο. Και βλέποντας ένα βίντεο του Γιώργου που παρουσίασε τους κόμπους, λέω ας δοκιμάσω να κάνω τον All Bright. Το δοκίμασα για το πρώτο ψάρεμα κιόλας. Μου έτυχε από τα πρώτα ψαρέματα που το χρησιμοποίησα, μου έτυχαν δυνατά ψάρια και συνειδητοποίησα ότι εκ του αποτελέσματος τον κάνω σωστά. Γιατί στην αρχή δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, τον κάνω σωστά. Οπότε συνέχισα να το κάνω. Εντάξει, έχω βελτιωθεί και στο πόσο καλά τον κάνω, πιστεύω, και στο πόσο σίγουρα, στο πόσο γρήγορα τον κάνω τον κόμπο. Και ο Palomar, εντάξει, έκανα διάφορους κόμπους, έκανα, ας πούμε, για το spinning, έκανα τον Uni, αλλά και αυτός με τις μικρές διατομές του LRF, τα περάσματα που κάνεις μέσα από το διπλάρωμα, εμένα μου φαινόντουσαν δύσκολα. Πλέον, εντάξει, έχω και μια ηλικία, είμαι 40 ετών, δεν βλέπω τόσο καθαρά κοντά για να κάνω στις ψηλές διατομές τα περάσματα, τα συνεχόμενα. Οπότε ο Palomar με βόλεψε και σε αυτό. Και τον έκανα στο LRF και μετά το δοκίμασα και στο spin και είδα ότι είναι ένας αρκετά δυνατός κόμπος, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Okay. Αυτά, και όπως πάντα λέμε, ότι ο καλύτερος κόμπος είναι αυτός που ξέρουμε καλά. Εγώ δοκίμασα να αλλάξω τους κόμπους, να κάνω κάποιους γρήγορους κόμπους οι οποίοι μπορούν να δεθούν γρήγορα στη θάλασσα όταν θα τους έχουμε ανάγκη, γιατί στο σπίτι μας μπορούμε να κάνουμε όσο δύσκολο κόμπο και να έχει. Το θέμα είναι να μπορούμε να το κάνουμε σχετικά γρήγορα και άνετα έξω που φυσάει, που οτιδήποτε. Κάνει κρύο και τα χέρια μας δεν πιάνουν καλά. Οι συγκεκριμένοι δύο κόμποι είναι από τους γρήγορους. Ο FG δεν είναι και τόσο γρήγορος, αλλά οκ, okay, είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα χρειαστεί να ξαναδέσεις παράμαλο στο σόλ. Αυτά λοιπόν, το τράβηξα πολύ το βίντεο. Ευχαριστώ όσους το παρακολουθήσαμε, σχεδόν μία ώρα βίντεο, ίσως και παραπάνω. Και θα τα πούμε, θα τα λέμε στα κλασικά, στα ψαρέματά μας. Οκ, okay, για χαρά.